Είμαι ο Δομήνικος και είμαι 8 μήνες καθαρός. Έχω υποτροπιάσει με αλκοόλ και έμεινα μία μέρα καθαρός στις 11 Ιουλίου. Το θέμα του ντοκιμαντέρ, του Village Potemkin, έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι για πάρα πολλά χρόνια ήταν στον κόσμο των ναρκωτικών, κατάφεραν να ξεφύγουν, να επανενταχθούν και να ζουν πλέον σαν ισότιμα μέλη στην κοινωνία. Για πρώτη φορά πρώην χρήστες μιλάνε απευθείας, χωρίς να κρύβουν το πρόσωπό τους, στο κοινό, δίνοντάς τους απλόχερα το χέρι να περάσουν έστω και για λίγο μέσω αυτής της ταινίας απέναντι και να γνωρίσουν πραγματικά για ποιο λόγο μπλέξανε στα ναρκωτικά και πώς καταφέρανε να ξεφύγουν. Αυτή η ουσία ήταν ό,τι πιο δυνατό μπορούσα να έχω στη ζωή μου σαν εμπειρία, σαν αίσθηση και σαν ανακούφιση, σαν φάρμακο. Φάρμακο για τα πάντα. Από το κρύωμα μέχρι τη βαθιά κατάθλιψη. Ήμουνα κι εγώ ίδιος πρώην χρήστης. Έπαιρνα ναρκωτικά κοντά στα 6 χρόνια, όλων των ειδών τα ναρκωτικά και αλκοόλ. Για μένα το ντοκιμαντέρ αυτό είναι ένας φόρος τιμής για ανθρώπους που με βοήθησαν να απεξαρτηθώ. Ο λόγος που το έκανα ήταν ότι ήθελα να δείξω στον έξω κόσμο το ποιος είναι πραγματικά ο εθισμένος, ο ναρκωμανής, ο αλκοολικός, ότι δεν είναι εγκληματίας, ότι είναι ένας άρρωστος άνθρωπος και ότι η θέση του είναι σε κέντρα απεξάρτησης και όχι σε φυλακές ή ψυχιατρία. Κάτι τέτοιες μέρες όσο ήμουν στη χρήση, που τις έβρισκα πολύ θλιμμένες και μελαγχολικές, κλεινόμουν σε ένα δωμάτιο και σκότωνα τον εαυτό μου για να μην μπορώ να νιώσω. Είμαι υπέρ της πλήρης αποχής και πιστεύω ότι κάθε ναρκωμανής θα πρέπει να δώσει μια ευκαιρία στον εαυτό του για να ζήσει και μπορεί να το κάνει και πιστεύω ότι μέσω αυτού του ντοκιμαντέρ υπάρχουν αυτές αποδείξεις. This one. Ανάρρωσης. Ανάρρωση. Το ονόμασα Village Potemkin γιατί. Καταρχήν ο Potemkin ήταν στρατηγός της Μεγάλης Εκατερίνης. Ο οποίος ήταν και ρωμένος της. Για να την εντυπωσιάσει λοιπόν σε μια περιοδία της, οικοδομούσε προσώψεις σπιτιών, τις έβαφε και τις έκανε να φαίνονται όμορφες. Έβαζε τους στρατιώτες του εντυμένους χωρικούς και ευτυχισμένους και χαμογελαστούς με το που έμπαινε με την περιοδία η Μεγάλη Κατερίνη για να την κάνει να νιώσει περήφανη και ευτυχισμένη. Αυτό το παραλύζω σήμερα με το τι γίνεται στη χώρα μου, τι περάσαμε, ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες για μένα ήταν ένα τεράστιο Village Potemkin. Η επιχείρηση θέτησε επίσης, καθάρισε το κέντρο για να είναι καθαρό για τους τουρίστες. Η ίδια η χρήση είναι ένα Village Potemkin, δηλαδή μπορεί να απουσιάζει το κάθε συνέστημα, παγώνει στο συνέστημά σου με τη χρήση, αλλά ουσιαστικά είναι ψεύτικο, είναι ένας στουρθοκαμιλισμός. Είναι το περιτύλιγμα και όχι η ουσία.